Ο ΚΟΑ εγκαινίασε σήμερα τις επαφές του με διάφορους φορείς που θα εμπλακούν στις εκδηλώσεις για την 4η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Όπως τα τρία προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος διοργανώνεται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού σε μια προσπάθεια να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους συμπολίτες μας να γνωρίσουν διάφορες μορφές αθλητικής δραστηριότητας και να επιλέξουν αυτή που τελικά θα εντάξουν στην καθημερινότητά τους. Το ενθαρρυντικό για την Κύπρο είναι ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στις 6 χώρες που παρουσιάζουν μικρή βελτίωση ως προς την αύξηση των πολιτών που αθλούνται. Είναι ολοφάνερο ότι μια εβδομάδα δεν είναι αρκετή για να αποκτήσουν οι πολίτες ένα υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής. Όσον αφορά στη διοργάνωση της φετινής εβδομάδας, ο ΚΟΑ, τηρώντας τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει προγραμματίσει τις ενέργειες που να επιτρέπουν τη συμμετοχή περισσότερων φορέων και τη διοργάνωση περισσότερων δράσεων, αφού ο προϋπολογισμός της εκστρατείας έχει διπλασιαστεί. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη την περίοδο 23 με 30 Σεπτεμβρίου, κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.